So, en όσο αναπνέω, θα συνεχίσω αγωνιζόμενος για ένα καλύτερο εθνικό μέλλον. 46 χρόνια μετά, η ιστορική του εικόνα παραμένει ανέγγιχτη από τον χρόνο και την σκουριά της ιστορικής λύθης. Τέτοιες μέρες η καρδιά της Κύπρου χτυπά στον Κυκό, όπου τέλειται κάθε χρόνο το ετήσιο μνημόσυνο του Εθνάρχη Μακαρίου. Πολιτική προσωπικότητα διεθνούς ακτινοβολίας, θρησκευτικός ηγέτης με παγκόσμια εμβέλεια. Ένας πολιτικός πολύ μεγάλος για το μικρό του νησί, θα γράψουν οι Times μετά το θάνατο του το 1977. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην πορεία του από τον ηγετικό ρόλο κατά τον απελευθερωτικό αγώνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τον Μακάριο ως την προσωποποίηση της ιστορίας του τόπου. Ήταν ο ηγέτης που χρειαζόταν ένας λαός που βρισκόταν σε μετέχμιο, με ένα κράτος ακόμη ασύντακτο, που όμως με την εμβληματική του παρουσία στον διεθνή χώρο απέκτησε εμβέλεια και κύρος, σαφώς μεγαλύτερο του μεγέθους της μικρής μας πατρίδας. Μιλώντας για την ζωή και το έργο του Εθνάρχη Μακαρίου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι περιβαλλόταν από μια αύρα που εκπορευόταν από την αντίληψή του ότι αντιπροσώπευε μια πνευματική, ιστορική και πολιτική παράδοση 1500 ετών. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η μεγαλύτερη και η πιο επίκαιρη του παρακαταθήκη. Η υποχρέωσή μας να αναζητούμε, να επιδιώκουμε και να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση των μόχθων και των θυσιών του λαού μας, στο πλαίσιο όμως πάντα του ρεαλισμού. Ακολούθησε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνος των Ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου από την πολιτιακή και θρησκευτική ηγεσία. Λίγο πιο πάνω το θρονείο που αναπαύεται και ως φωτεινός φάρος δείχνει τον δρόμο για την δικαίωση των αγώνων του λαού μας.